Για να βλέπεις τη Γιούλη, με γυαλί, ατζέντα. Εντάξει, ο καφές είναι μόνιμο, αξίσου άρα στο χέρι. Τι βίντεο είναι, να ακούσω. Ναι, είναι βίντεο skincare. Καλώς ήρθατε στο Beauty Leaks. Φίλες και φίλοι του Beauty Leaks, της Τζούλ και του άσπρου τισέρτ μου που ήθελε πάρα πολύ να είναι άσπρο, αλλά μου ξέβαψε μαζί με κάτι γκρι στο πλυντήριο. Ανικοκύρευτη. Γεια σας. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε για skincare. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε πάλι για περιποίηση προσώπου. Αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για μάσκες. Τα do's, τα don'ts, τα όχι, τα μη, τα ναι, τα τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα, για την ειδική περιποίηση που θέλει κάθε πρόσωπο. Θα μιλήσουμε για τις μάσκες που πρέπει να χρησιμοποιεί ο κάθε τύπος επιδερμίδας. Θα μιλήσουμε για τα λάθη που κάνουμε πολλές φορές κατά την χρήση των μασκών. Είστε έτοιμοι? Για πάμε. Ενημερώσω σε αυτό το σημείο ότι το βίντεο αυτό είναι χορηγούμενο από τη Σεπτόνα. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια ενότητα η οποία θα αφορά skincare ζητήματα. Γίνει μια μεγάλη καμπάνια στο site της Σεπτόνα, το οποίο θα σας αφήσω στο description box από κάτω, στο οποίο θα πηγαίνετε πλέον εσείς και θα αφήνετε τις ερωτήσεις σας και βάσει των ερωτήσεών σας θα φτιάξουμε κάποια βίντεο τα οποία θα απαντούν στις ερωτήσεις αυτές. Πάμε όμως λίγο να τα συζητήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι οι μάσκες? Οι μάσκες είναι ένα βήμα στη ρουτίνα της περιποίησης προσώπου, το οποίο δεν αφορά μία ηλικία. Δεν αφορά έναν τύπο επιδερμίδας. Αφορά όλους τους τύπους επιδερμίδας, αφορά όλες τις ηλικίες, όλοι μπορούν να κάνουν μάσκες. Τι είναι λοιπόν η μάσκα? Η μάσκα είναι μία ειδική περιποίηση, είναι μία express περιποίηση με λίγο πιο άμεσα αποτελέσματα. Τι μάσκες υπάρχουν στο εμπόριο και τι μάσκες πρέπει να επιλέξεις βάσει του τύπου επιδερμίδας σου. Την τεράστια δύναμη της αγοράς, με την τεράστια ροή της αγοράς αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλών ειδών μάσκες. Υπάρχουν πιο πολλές μάσκες από ό,τι υπάρχουν εντατικές στον κόσμο, είμαι σίγουρη πια. Υπάρχουν μάσκες για όλα τα βαλάντια, υπάρχουν μάσκες για όλες τις ανάγκες, υπάρχουν μάσκες, παιδιά, για τα πάντα πραγματικά, κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο πολλά είδη μασκών βλέπω παρά είδη ενυδατικών, ξεκάθαρα. Τι μάσκα λοιπόν να επιλέξεις ανάλογα τον τύπο επιδερμίδας που έχεις? Θα ξεκινήσω από τις λιπαρές και θα φτάσουμε μέχρι και τις κανονικές. Εάν είσαι λιπαρή, συνήθως αυτό που σε ενδιαφέρει είναι ο καθαρισμός. Γιατί συνήθως όταν είμαστε λιπαροί έχουμε και ανοιχτούς πόρους, έχουμε σμίγμα. Οπότε λοιπόν ψάχνουμε είτε μάσκες για βαθύ καθαρισμό, είτε μάσκες που καθαρίζουν βαθιά τους πόρους μας, είτε μάσκες οι οποίες προσπαθούν να κοντρολάρουν την έκρηξη του σμίγματος. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι, εάν είστε λιπαροί, να ψάξετε τέτοιες μάσκες. Υπάρχει και η περίπτωση να έχεις λιπαρή επιδερμίδα, αλλά να είναι αφυδατωμένη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάποιες μάσκες ενυδάτωσης. Καλό θα ήταν όμως να μην είναι οι μάσκες νυχτός ενυδάτωσης, οι οποίες φορούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας για ξυπνάς το πρωί, γιατί αυτές συνήθως είναι για βαθιά ενυδάτωση και απευθύνονται σε άλλο τύπο επιδερμίδας. Συνήθως, όταν είσαι αφυδατωμένος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιες tissue masks που κυκλοφορούν στο εμπόριο, τις λεγόμενες χάρτινες μάσκες, οι οποίες προσφέρουν άμεση ενυδάτωση, αλλά χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν έξτρα σμίγμα. Αυτό εάν είστε αφυδατωμένοι λιπαροί. Σε αυτό τον τύπο επιδερμίδας στον λιπαρό μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μάσκες λάμψης, που είναι μάσκες με βιταμίνη C, βιταμίνες αντιγυραντικές αν έχετε θέμα με την αντιγύρανση. Βέβαια, επειδή οι αντιγυραντικές μάσκες συνήθως περιέχουν κολαγόνο, είναι λίγο περίεργο όταν είσαι λιπαρός να χρησιμοποιήσεις μάσκες αντιγυραντικές. Επειδή έχουν αρκετό κολαγόνο μέσα, ίσως να προκαλέσουν έκρηξη σμίγματος πολύ περισσότερη από αυτή που θέλουν. Οπότε τις μάσκες αντιγύρανσης θα έλεγα καλύτερα να τις αποφεύγετε. Εάν θέλετε αντιγυραντική προστασία, που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι βίντεο, να μείνετε στις κρέμες. Αντιοξειδωτικές μάσκες εννοείται και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν είστε λιπαροί, γιατί η αντιοξειδωτική δράση είναι κάτι το οποίο το έχουν ανάγκη όλες οι επιδερμίδες, όλων των τύπων οι επιδερμίδες. Οπότε, εάν βρείτε κάποιες αντιοξειδωτικές μάσκες οι οποίες να έχουν ενυδάτωση μέσα και δεν σας κάνει, καλό να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλα προϊόντα όπως π.χ. τα μαύρα τα μαντιλάκια εδώ. Είναι τα detox τα μαντιλάκια της Σεπτόνα. Εάν θέλω να τα χρησιμοποιήσω για αντιμακιγιάζ, συνήθως τα χρησιμοποιώ το βράδυ όταν βαριέμαι να πάω στον νηπτήρα. Όταν βαριέμαι να κάνω το double cleansing που κάνω συνήθως, γιατί εγώ για να ξεβαφτώ κάνω double cleansing. Ξεβάφομαι και μετά ξεπλένομαι, γιατί χρησιμοποιώ ξεβαφτικά με λάδι για το πρόσωπό μου και γιατί με ξηρεί και γιατί κάνω πολύ βαρύ μακιγιάζ. Οπότε λοιπόν, όταν είναι βράδυ και βαριέμαι να πάω στον νεροχύτη να πληθώ, αυτό ελπίζω να μην το ακούει ο δερματολόγος μου. Ξεβάφαμε πρώτα με το ξεβαφτικό που έχω με το λάδι και μετά χρησιμοποιώ ένα από αυτά. Τα συγκεκριμένα είναι τα detox, είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, είναι με ενεργό άνθρακα μέσα, έχουν αντιοξειδωτική δράση, αφαιρεί εντελώς όμως τα έλαια από τα καθαριστικά και τα αντιμακιγιάζ που χρησιμοποιώ. Τα συγκεκριμένα λοιπόν έχουν και αντιοξειδωτική δράση. Προσοχή, δεν έχουν χρωστικές, δεν έχουν parabens, δεν έχουν σαπούνι και κύριο.
το πιο κύριο. Δεν έχουν αλκοόλ, γιατί πάρα πολλοί έχουν ευαισθησία στο αλκοόλ. Και πάρα πολλά μαντιλάκια περιέχουν αλκοόλ. Λοιπόν, αυτά για τα σεπτόνα. Οι υπόλοιποι τύποι επιδερμίδας τι μάσκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Εάν είσαι κανονική, συγχαρητήρια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι μάσκα θες. Λάμψεις, αντιγύρανσης, ενυδάτωσης, overnight, αν νομίζεις ότι θες λίγο παραπάνω ενυδάτωση, μάσκες ύπνου, μάσκες ξύπνιου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλων των ειδών τις μάσκες. Συγχαρητήρια, είσαι τυχερή της παρέας, μπορείς να αποχωρήσεις τώρα. Δρόμο. Εδώ θα κάτσω και θα περιμένω να φύγεις. Γιατί σε ζηλεύω. Περνάμε στον επόμενο τύπο επιδερμίδας που είναι λίγο πιο δύσκολος και είναι ο μεικτός τύπος επιδερμίδας. Ο μεικτός λοιπόν τύπος επιδερμίδας συνήθως υποφέρει από μάγουλα τα οποία έχουν μια κάποια ξηρότητα, λιπαρό τάφ και το υπόλοιπο πρόσωπο κανονικό. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις ενδείκνεται και το multi-masking. Γιατί σε περίπτωση που έχεις ξηρότητα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ενυδατική μάσκα σε όλο το πρόσωπο και εδώ που έχεις το λιπαρό τάφ, να γίνει το χαμός ο ίδιος. Το multi-masking λοιπόν, το οποίο προωθούν γενικότερα και στο marketing, για μένα είναι plausible και είναι εφικτό να γίνει συνήθως σε μεικτές επιδερμίδες. Χρησιμοποιείς δηλαδή μία μάσκα ενυδατική, την οποία την απλώνεις εδώ πέρα, και μία μάσκα η οποία θα είναι για βαθύ καθαρισμό ή για control της έκρησης του σμίγματος στο τάφ σου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτός για μένα είναι ο μόνος εφικτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη διπολικότητα του προσώπου σου στο θέμα μάσκα. Μπορείς να χρησιμοποιείς αντιρεγκυραντικές μάσκες και πάλι στα σημεία στα οποία έχεις ξηρότητα. Δηλαδή, τις αντιρεγκυραντικές μάσκες δεν θα σου έλεγα να τις φορέσεις στο κούτελο σε περίπτωση που έχεις λιπαρό κούτελο. Μάσκες λάμψης εννοείται λόγω ζυγωματικών θα χρειαστείς, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις και μάσκες λάμψης. Και πάμε στην υποφαινόμενη, τη φίλη σας, τη Γιούλη, η οποία υποφέρει από ξηρότητα. Μια πολύ γρήγορη υπενθύμηση, επειδή πριν από 3 χρόνια ήμουν 120 κιλά. Ήμουν λιπαρή. Η λιπαρότητα οφειλότανε και στην επιδερμίδα μου, αλλά οφειλότανε κατά κύριο λόγο και στις τροφές τις οποίες έτρωγα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ταυτότητας της επιδερμίδας μας βασίζεται, παιδιά, και στην τροφή την οποία προσλαμβάνουμε. Αργότερα λοιπόν, όταν άλλαξα τη διατροφή μου και από το εντελώς junk και ό,τι να είναι, κατέληξα να τρώω υπερβολικά υγιεινά, η επιδερμίδα μου πλέον έγινε ξηρή. Σταμάτησα να έχω την έκρηση ελαίων που είχα πριν. Τι γίνεται όμως, ότι φεύγοντας η λιπαρότητα από το πρόσωπό μου, μου άφησε ένα κουσούρι, πόρους. Εμφανείς, όμορφους, γιγάντιους πόρους, τους οποίους τους βλέπετε εδώ στα μαγουλά μου. Τεχνία τους βέβαια τους έχω καλύψει με make-up, αλλά εσείς τους βλέπετε. Και να θέλω να τους κρύψω, δεν γίνεται. Τι γίνεται τώρα. Επειδή έχω τους πόρους τους μεγενθυμένους, επειδή ήμουν λιπαρή πριν, αυτοί οι πόροι δεν μαζεύουν σμίγμα, καθότι δεν βγάζω σμίγμα. Μαζεύουν όμως ρήπους. Επειδή είναι ανοιχτοί κρατήρες στο πρόσωπό μου, μαζεύουν ρήπους. Το ξέρω ότι δεν το κάνεις εικόνα και δεν σ' αρέσει αυτό που σου λέω. Αλλά we have to deal with this. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τι γίνεται λοιπόν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ που έχω ξηρή επιδερμίδα με ανοιχτούς πόρους, πρέπει να χρησιμοποιώ όλων των ειδών τις μάσκες. Και για ξηρότητα και για λιπαρότητα. Γιατί χρειάζομαι βαθύ καθαρισμό σε αυτούς τους πόρους, αναγκαστικά εφόσον είναι ήδη ανοιχτοί. Αλλά όχι τις μάσκες που κάνουν έλεγχο στην έκρηση σμίγματος. Γιατί αν χρησιμοποιήσω μάσκα που κάνει έλεγχο στην έκρηση σμίγματος, καληνύχτα πολύ, θα γίνω ακόμη πιο ξηρή. Οξέα κάνω, και εσύ με ξηρή αναγκαστικά για αυτό το λόγο, μάσκες που κάνουν σμίκρυνση των πόρων τουλάχιστον πάρα πολύ παροδικά, γιατί αυτό είναι παροδικό, παιδί, το οποίο γίνεται. Η σμίκρυνση των πόρων είναι ένα εφέ, το οποίο το βλέπουμε εμείς από τα προϊόντα, αλλά ουσιαστικά δεν υφίσταται, δεν μπορούν να ξανακλείσουν οι πόροι. Απλά με την απολέπιση φαίνονται πολύ μικρότεροι. Και με τις μάσκες σύσφιξης των πόρων συσφίγγουν λίγο. Κατά τα άλλα όμως οι πόροι δεν αλλάζουν. Έτσι λοιπόν, εγώ που είμαι ξηρή με μεγάλους πόρους, αναγκαστικά χρησιμοποιώ τους πάντες. Εάν ταυτίζεσαι με μένα, high five. Εάν δεν ταυτίζεσαι με μένα και είσαι απλά ξηρή χωρίς πόρους, μάσκες ενυδάτωσης, μάσκες λάμψης και εννοείται ό,τι αντιγυραντική μάσκα πέσει στα χέρια σου. Γιατί εμείς οι ξηρές δυστυχώς έχουμε την τάση να γερνάμε λίγο πιο γρήγορα. Πάμε λίγο να δούμε τα βήματα στο να κάνεις μία μάσκα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, πλένεις το πρόσωπό σου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις, πλένεις τα χέρια σου. Εάν είναι μάσκα η οποία δεν είναι χάρτινη και είναι μάσκα που είναι μέσα σε βαζάκι, σε σωληνάριο και δεν έχεις πινέλο, αν είσαι σαν την υποφαινόμενη που χάνει τα πινέλα και τις σπάτουλες, συγγνώμη σε όλες τις εταιρείες που έχω αγοράσει και μου έχουν στείλει πράγματα, αλλά δεν έχω αφήσει παιδιά σπάτουλα για σπάτουλα και πινέλο για πινέλο στο σπίτι. Ένα tip. Εάν χάνετε τα πινελάκια των μασκών σας, αυτά τα μικρά, κάπου τα χάνετε. Να παίρνετε τα πινέλα του foundation. Τα πλακέ έτσι, όχι τα. Οπότε λοιπόν, πλένουμε πρόσωπο, να έχουμε έναν καθαρό καμβά, δεν γδέρνουμε το πρόσωπό μας με την πετσέτα. Επαναλαμβάνω τους κανόνες καθαρισμού, τους οποίους θα τους λέω σε κάθε βίντεο, γιατί never gets old. Δεν πλένουμε το πρόσωπό μας με καυτό νερό, ό,τι τύπο επιδερμίδας και να έχουμε. Πλενόμαστε με χλιαρό νερό, όχι με παγωμένο γιατί δεν ανοίγουν οι πόροι καθόλου για να καθαριστούν καλά, όχι με παγωμένο
όχι με καυτό, με χλιαρό νερό πάντα. Ταμπονάρουμε το πρόσωπο, δεν το γδέρνουμε, να φύγει όλη η υγρασία από το πλύσιμο, πλένουμε τα χέρια μας καλά και από τα νυχάκια πολλά βακτήρια, παιδιά, τα χέρια μας. Θα σου πω γιατί. Θα μου πεις, έπλυνα το πρόσωπό μου με το καθαριστικό. Έχω πλύνει και τα χέρια μου ταυτόχρονα. Ναι, δεν έχεις πλύνει τα χέρια σου ταυτόχρονα. Τα νυχάκια σου, ξέρεις τι έχουν μέσα. Σου είσαι μέσα στο μπάνιο, χτυπάει το κινητό σου, έχεις πλύνει το πρόσωπό σου, κοιτάς το κινητό, το αφήνεις κάτω. Ξέρεις τι βακτήρια, το κινητό σου πάνω. Το ξέρω ότι μπορεί να σου κουγούμε κατά κουζινός, παιδιά, αλλά το πρόσωπό μας πολλές φορές αναρωτιόμαστε: τι σπυράκι είναι αυτό που έβγαλα? Γιατί πέταξα αυτό το μπιμπικάκι? Πολλές φορές είναι κάποια μικρά, μικρά, πολύ μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία κάνουμε, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε, κι όμως προκαλούν θέματα. Παίρνουμε τη μάσκα και κοιτάμε τη συσκευασία. Κανόνας νούμερο 3 και πάρα πολύ βασικός. Διαβάζουμε πάντα τις συσκευασίες των προϊόντων. Πάρα πολλές φορές τυχαίνει και λαμβάνω στα εκατοντάδες μηνύματα που έχω την ημέρα: Γιούλη, πήρα αυτό το προϊόν, γιατί μου προκάλεσε αυτή την αντένδειξη, γιατί μου προκάλεσε αυτό τον ερεθισμό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν διαβάζετε τις ταμπέλες, μανούλια μου? Πάντα όταν έχετε να κάνετε με μάσκες, ειδικά όπως οι μάσκες των οξέων, οι μάσκες με τα οξέα, εάν την αφήσετε λίγο παραπάνω από όσο λέει, θα μπορείτε να προκαλέσετε από ερεθισμό απλό μέχρι και έγκαυμα. Οπότε λοιπόν, προσοχή, διαβάζουμε πάντα τις συσκευασίες των προϊόντων και τις οδηγίες χρήσης. Βασικά αυτό ισχύει για όλα τα δερμοκαλλυντικά. Αλλά για τις μάσκες ένα παραπάνω. Όλες τελειώσουμε τη μάσκα, διαβάζουμε στη συσκευασία τον τρόπο με τον οποίο αφαιρείται η μάσκα. Πλένουμε το πρόσωπό μας. Αφαιρούμε τη μάσκα με το πλύσιμο του προσώπου μας, τονώνουμε και προχωράμε στην ενυδάτωση. Εάν είσαι κανονικός, μετά τη μάσκα κάνεις την ενυδάτωσή σου ή την αντιγύρανσή σου, εάν πρόκειται για βράδυ. Εάν είσαι ξηρός, οπωσδήποτε αντιγύρανση, οπωσδήποτε ενυδάτωση, οπωσδήποτε τόνωση, να μην σου πω και essence. Ή εκτός και αν χρησιμοποιήσεις μάσκα η οποία είναι νυκτός ενυδάτωσης, χρησιμοποιώ πάρα πολύ overnight τέτοιες μάσκες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα έρθω να σε βρω που και να σε... Διάλειμμα, συνεχίζω το γύρισμα, γεια σας. Επειδή θα με ρωτήσετε και για την ακνεϊκή επιδερμίδα, το έχω πει και το ξαναλέω. Η ακνεϊκή επιδερμίδα, η ευαίσθητη επιδερμίδα, είναι τύποι επιδερμίδας οι οποίοι οπωσδήποτε χρήζουν έστω, αν όχι παρακολούθηση, κάποια διάγνωση από δερματολόγο. Σε ακνεϊκές επιδερμίδες αυτό που συστήνω εγώ πάντα είναι να μην λυπάστε να ξοδέψετε λεφτά στον γιατρό σας, από το να τα ξοδεύετε σε δεκάδες προϊόντα, τα οποία το μόνο πράγμα που μπορούν να σας προσφέρουν πολλές φορές είναι παραπάνω σμίγμα, παραπάνω σπυράκια και ζημιά στο τέλος. Οπότε λοιπόν, ακνεϊκές επιδερμίδες όσον αφορά τις μάσκες, παρακαλώ στον δερματολόγο σας. Οι ευαίσθητες επιδερμίδες, αυτό που οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουν είναι να χρησιμοποιήσουν μάσκες όπως οξέα. Πρέπει πρώτα να κάνουν patch test στις μάσκες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν και ποτέ μα ποτέ όχι, παιδιά, οξέα. Σε ευαίσθητη επιδερμίδα, οξέα μόνο σε αισθητικό. Όχι στο σπίτι τα οξέα, εάν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα, γιατί μπορεί να προκαλέσετε παραπάνω ερεθισμό στο πρόσωπό σας. Ποιοι είναι οι 4 τύποι μάσκας οι οποίοι κυκλοφορούν? Πρώτες και πιο εύκολες και πιο εύχριστες για όλους είναι οι sheet masks, είναι οι χάρτινες μάσκες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζονται ξέβγαλμα, έχουν συνήθως 1 με 2 χρήσεις, όχι παραπάνω, δεν συστήνω να χρησιμοποιήσετε παραπάνω από 2 φορές. Και αυτό μόνο αν έχει περισσότερη ποσότητα κολαγόνου μέσα. Συνήθως οι sheet masks είναι μάσκες είτε για βαθύ καθαρισμό είτε για ενυδάτωση. Η δεύτερη κατηγορία μασκών που υπάρχει είναι οι μάσκες οι κλασικές που είναι στο σωληνάριο, που είναι κρεμώδεις συνήθως και βγαίνουν για όλους τους τύπους επιδερμίδας, για όλες τις ανάγκες. Είναι ο πιο σύνηθης τύπος μάσκας που υπάρχει και πάμε και στους άλλους δύο που είναι οι λίγο πιο homemade και λίγο πιο δύσκολοι στην παρασκευή, γιατί είναι DIY, είναι do it yourself, είναι κάντο μόνος σου. Είναι συνήθως σε μορφή σκόνης και αυτοί συνήθως είναι μάσκες από σκόνη άργυλου. Αυτές συνήθως απευθύνονται και στις λιπαρές επιδερμίδες. Υπάρχουν και οι μάσκες με τα φυσικά συστατικά που μπορείς να φτιάξεις, με διάφορα φρούτα τα οποία συνήθως η βάση για αυτές τις σκιές είναι μέλι, είναι κάποιο έλαιο το οποίο μπορείς να βάλεις και βάζεις κάποια φρούτα. Αλλά επειδή η διαδικασία τους είναι πάρα πολύ χρονοβόρα, ναι μεν είναι πάρα πολύ αγνά και φυσικά συστατικά, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ χρονοβόρα, συνήθως δεν είναι και τόσο συνήθις τύπος μάσκας. Οι μάσκες λοιπόν με τα ενεργά συστατικά, τα οποία έχουν δημιουργήσει και έναν έτσι ψηλό χαμό, είναι πολύ πιο διαδεδομένες πια. Είναι λοιπόν οι μάσκες με βιταμίνη C, με έχουν την πιο ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, γενικότερα η βιταμίνη C και στην τροφή και σαν συμπλήρωμα βιταμίνης και στην καλλυντική περιποίηση, είναι το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό του οργανισμού μας, του δέρματός μας κλπ. Σκευάσματα λοιπόν και μάσκες με βιταμίνη C υπάρχουν πάρα πολλές. Ο δεύτερος τύπος μάσκας που μπορείτε να βρείτε είναι οι μάσκες ρετινόλης, οι οποίες συνήθως είναι οι overnight masks, κυρίως απευθύνονται στις ξηρές επιδερμίδες. Τη ρετινόλη λιπαρής μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε είτε με μορφή κρέμας είτε με κάποιο άλλο τρόπο, γιατί οι μάσκες νυχτός συνήθως απευθύνονται σε ξηρές επιδερμίδες. Οι μάσκες των οξέων, σαλικυλικό, γλυκολικό
κλπ. Γενικότερα τα οξέα δεν τα συστήνω τόσο σε ξηρές επιδερμίδες, δεν τα συστήνω καλοκαίρι, γενικότερα εκτός της βιταμίνης C, βιταμίνη Α, BHA, AHA, σαλικυλικό και γλυκολικό, παρακαλώ όχι καλοκαίρι. Μάιο με Σεπτέμβρη, παρακαλώ μια εποχή. Να μην σας πω βαρύ Οκτώβρη, γιατί στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι 6 μήνες πια. Επειδή είναι φωτοευαίσθητες και επειδή πολλές φορές είτε ξεχνάτε τις αντιλιακές, είτε κάνετε λάθη σαν και εμένα που βγαίνετε καμιά φορά με τη νυχτερινή σας περιποίηση στον ήλιο του γρου, γιατί θέλετε να βγάλετε τα παιδιά σας έξω και έχετε ξεχαστεί να πληθείτε, μπορεί να πάθετε ζημιά. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι τους καλοκαιρινούς μήνες να προσέχετε τις μάσκες με το γλυκολικό και τις μάσκες ρετινόλες να τις αποφεύγετε. Πλέον κυκλοφορούν μάσκες οι οποίες κάνουν χημική απολέπιση. Και η χημική απολέπιση που επιτυγχάνεται συνήθως με το γλυκολικό οξύ βοηθούν πάρα πολύ στην έκρηξη του σμίγματος, ειδικά τους λιπαρούς τύπους, και βοηθούν πάρα πολύ στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων χωρίς να κάνουν ζημιά στις εξωτερικές στιβάδες της επιδερμίδας μας. Προσοχή όμως, τα προϊόντα με οξέα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα φωνάζω, θα γκαρίζω. Προσέχετε πάρα πολύ τις οδηγίες χρήσης, μην παίρνετε παραπάνω χρόνο από όσο λέει η μάσκα, μην βάζετε παραπάνω προϊόν, μην τα χρησιμοποιείτε καλοκαίρι. Και εγώ αυτό που θέλω είναι να έχετε ωραία προσωπάκια, καθαρά προσωπάκια, να πλένετε τα προσωπάκια σας, να βάζετε μάσκες στα προσωπάκια σας και κυρίως να διαβάζετε τις ετικέτες των προϊόντων, να πλένεστε. Τα μαλλιά στη γλώσσα μου, να φωνάζω, να πλένεστε. Μάσκες ρετινόλης μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ξηρές επιδερμίδες κυρίως. Η ρετινόλη είναι νομίζω η βασίλισσα της αντιγύρανσης πλέον, η οποία δύσκολα θα αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Η βιταμίνη Α, η ρετινόλη, είναι η βιταμίνη η οποία ξυπνάει. Έρχεται και χαστουκίζει την επιδερμίδα σου και της λέει σήκω πάνω, μην τεμπελιάζεις. Έτσι λοιπόν, εάν θέλετε να έχετε αντιγυραντική μάσκα, εάν θέλετε λοιπόν βαριά αντιγυραντική μάσκα η οποία να έχει μέσα ρετινόλη, την συστήνω σε ξηρές επιδερμίδες, σε κανονικές επιδερμίδες ή σε μεικτές οι οποίες θέλουν τοπικά την αντιγύρανση για τα ζυγωματικά τους. Προσοχή, τη ρετινόλη δεν τη χρησιμοποιούμε και αυτήν από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, τις μάσκες και γενικότερα ό,τι χρησιμοποιείτε από μάσκα, ξεπλένετε τα χέρια σας μετά. Εγώ από προϊόντα ρετινόλης έχασα τα αποτυπώματά μου για λίγο διάστημα. Δεν μπορούσα να ξεκλειδώσω, παιδιά, το κινητό μου για λίγο διάστημα, γιατί είχανε απολεπιστεί τόσο πολύ, είχαν εξομαλυνθεί τόσο πολύ από τη χρήση βαριάς ρετινόλης τα δάχτυλά μου, που δεν μπορούσα να ξεκλειδώσω το κινητό μου με αυτό το δάχτυλο. Αλήθεια. Λοιπόν, ξεπλένετε τα χέρια σας πάρα πολύ καλά μετά τις μάσκες. Αυτά. Ελπίζω να κάλυψα κάποιες απορίες σας. Ό,τι απορίες έχετε, θέλω να μου τις αφήσετε στο description box. Πού? Γιούλη χωρίς Σαντάμ σε βίντεο δεν γίνεται. Πάμε πάλι. Στο κουτί πληροφοριών θα βρείτε και το site της Σεπτώνα, στο οποίο θα αναρτώνται όλα τα βίντεο και στο οποίο θα μπείτε εσείς να αφήσετε τις ερωτήσεις σας για τα επόμενα βίντεο τα οποία θα έρθουν. Θα ενημερωθείτε για τη θεματολογία είτε στο κουτί πληροφοριών είτε με κάποια ειδοποίηση από το κανάλι. Γυναίκες ήρωες, η Σεπτώνα την αφιερώνει στις γυναίκες. Υπάρχουν διάφορες ενότητες, μητρότητα, καλλιντική περιποίηση κλπ. Θα υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σε αυτό το site. Θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες και στο description box από κάτω. Το κομμάτι της μητρότητας έχει αναλάβει να το καλύψει η συνάδελφος Ολίβια Γαβρίλη. Εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι skincare. Θα υπάρχουν διάφοροι ειδικοί οι οποίοι θα απαντούν στα ερωτήματά σας. Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια Γυναίκες Ήρωες θα βρείτε και στο description box από κάτω και θα βρείτε και όλα τα links για το site. Αυτά. Ήμουν η Γιούλη. Peace, love and put your mask on. Και ανάθεμα και να τις σημειώσεις μου, είπα αυτά που έπρεπε να πω. Τα πολύ παραπάνω. Και εννοείται το βίντεο θα βγει πολύ πιο μεγάλο από αυτό που νόμιζα, αλλά τέλος πάντων έτσι είμαι εγώ, με ξέρεις. Γι' αυτό μάνα μας.